Είναι πλεώνασμα. Είναι υπέρβαση πλεονάσματος. Αυτό έχει μια καταλυτική διαφορά σε σχέση με το πώς λειτουργεί. Γιατί εδώ μας εμφανίζουν. Συγγνώμη, κύριε Βαλαβέ, επειδή δεν το κατάλαβα. Ναι, να το εξηγήσω. Αφήστε με να το εξηγήσω. Θα έχει λεφτά ο κρατικός κορβανάς. Αφήστε με να το εξηγήσω. Όχι, το ρωτάω γιατί δεν το κατάλαβα. Ειλικρινά το κατάλαβα. Αφήστε νομίζω ότι ήταν και τον κύριο Λυπούδη που δεν το κατάλαβε. Αν με αφήσετε να το εξηγήσω, θα το καταλάβετε. Είστε πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταλάβετε. Λοιπόν, καταρχήν. Η κυβέρνηση από εδώ και 1,5 χρόνο που άρχισε την ιστορία του πλεονάσματος, επειδή είναι εκλογική χρονιά το 2014, μας λέει ότι το πλεόνασμα, το 70% του πλεονάσματος, για να είμαι δίκαιη, είναι μέσο αναδιανεμητικό, είναι μέσο κοινωνικής πολιτικής για αυτούς που δοκιμάζονται περισσότερο στο πλαίσιο της κρίσης. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Το πλεόνασμα, όπως είναι ψηφισμένο στο μεσοπρόθεσμο, εμείς το καταψηφίσαμε, εσείς το ψηφίσατε, είναι μέσο πληρωμής του χρέους. Αλλά τι λέει η Τρόικα, άντε μέσα στη μεγάλη μου γενναιοδορία, αν ξεπεράσετε το πλεόνασμα, το οποίο το 2014 είναι 3 δις και πάει 100% για το χρέος. Το 2015 είναι 6 δις και πάει 100% για το χρέος. Και από το 2016 και πέρα πρέπει να είναι 9 δις, να περισσεύουν δηλαδή. Θα φτάσουμε κατευθείαν στο 2014. Αν λοιπόν πάτε πάνω από όλα αυτά, σας επιτρέπω, αφού κρατήσω και το 30% πάλι από την υπέρβαση του πλεονάσματος για το χρέος, να μοιράσετε αν συμφωνήσω ότι έχετε τηρήσει τα πάντα. Δηλαδή και αυτό δεν γίνεται με αυτόματο τρόπο, πρέπει να δώσει και το OK η Τρόικα για να γίνει. Τι γίνεται λοιπόν για μία και μοναδική χρονιά, το 2013 ήταν ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός, δηλαδή δεν προβλεπόταν πλεόνασμα. Άρα και ένα ευρώ να βγάλεις παραπάνω ή 1,5 δις παραπάνω, ισχύει το 30%, 70%, όχι επειδή είναι πλεόνασμα. Θα μοιραστεί το 70%. Ναι, αλλά γιατί δεν το είπατε από την αρχή, ότι εγώ δεν σας λέω πώς βγήκε, ότι πρόκειται για υπέρβαση και όχι για πλεόνασμα, γιατί ο άλλος τι νομίζει. Τι σημαίνει αυτό, τι διαφορά έχει. Δεν είμαστε εγώ για οικονομολόγοι. Πολύ πρακτικά. Εγώ και σαν οικονομικά. Εγώ συζητώ με τους αστυνομικούς της Βουλής. Τι νομίζανε όσοι είχα συζητήσει μαζί τους, και δεν συζήτησαμε έναν άνθρωπο, συζήτησαμε αρκετούς. Ότι με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, το εξής θα πάρουν 100, 150, 200 ευρώ παραπάνω αύξηση το μήνα. Όταν τους εξήγησα ότι είναι ένα ποσό που θα το πάρουν εφάπαξ, να σας πω ότι μείναν κάγκελο. Αν τους το εξηγήσατε έτσι όπως το εξηγήσατε σε μένα, και εγώ θα μείνα κάγκελο. Αυτή είναι η λειτουργία, η προπαγανδιστική αυτής της ιστορίας. Ότι πρόκειται για κάτι που εγώ δεν θα πω ούτε καν συγκυριακά, αλλά έτσι έχει κανονιστεί ώστε να μπορέσει να βγει μια φορά και να μοιραστεί για να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει υπέρβαση πλεονάσματος τα επόμενα χρόνια. Να σας ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, κύριε Λαβαλάμη. Αν θα βγει ένα δις, 700 θα μοιραστούν στον κόσμο στους συγκεκριμένους. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι, τώρα από εκεί πέρα όλα τα άλλα καταλαβαίνω ότι είναι απορία ψάλτου VIX. Δύο λεφτά. Δηλαδή, το πλεόνασμα είναι λογιστικό. Ό,τι λογιστικό, βάλεις τα λεφτά, μέσα, τα λεφτά αυτό που θα βγάζεις. Πάρει, τα λεφτά που θα πάρει ό,τι ο κόσμος, παράμετρους εννοώ. Τα λεφτά που θα πάρει θα ο κόσμος τα πάρει μια φορά, δεν θα είναι λογιστικό. Όχι, κάνετε λάθος, σας είπα. Ο κόσμος, ακούστε να σας πω, η οικονομία μας, κυρία Παραβάνη, συγγνώμη, υποσχεθήκατε ότι θα μοιράσουν αυτό το 70%. Γιατί έλεγε μια φορά και... Όχι, γιατί το χρησιμοποιούν σαν μέσο χειραγώγηση του κόσμου. Εγώ δεν συζητάω. Δηλαδή, δεν το κρύψαν ότι θα είναι μια φορά. Πώς αυτό λέμε. Και αυτό το 1,5 δις. Εγώ δεν το λέω καν αυτό, αν και είναι το πιο ουσιαστικό βέβαια της υπόθεσης. Πώς βγήκε αυτό το 1,5 δις, αν βγει 1,5 δις, με 11 δις το 2013. Να μην τα δώσουμε, κύριε Βαλαβάνη, να τα πούμε απλά. Νέα μέτρα. Να μην τα δώσουμε. Να το πω απλά. Μα τι είδους νέα μέτρα είναι αυτά όταν παίρνετε στο 2013 11 δις από τον κόσμο για να του επιστρέψετε ένα. Να μην το δώσουμε. Όχι. Όχι. Εγώ λέω το εξής, ότι το πλεόνασμα. Το όχι, πλεόνασμα, δεν είπε όχι σε αυτή την ερώτησή σας. Η επίσημη οικονομία. Να τα δώσουμε ή να μην τα δώσουμε. Πρώτον, δεν είναι πλεόνασμα. Είναι. Βγέστε και πέστε ειλικρινά ότι είναι υπέρβαση πλεονάσματος. Πάλι. Με δεν βάση έχει αυτό νόημα τώρα αυτό. Κύριε Αβαλαβάνη, ακούστε εδώ. Έχει. Τους μπερδεύετε όμως τους ανθρώπους με έναν όρο που δεν έχει νόημα για αυτούς. Μα δεν έχει νόημα. Η αλήθεια είναι η εξής. Η αλήθεια είναι η εξής. Ότι. Ότι δεν πρέπει να ξαναμοιραστεί ότι τίποτα, το πλεόνασμα αυτό δεν μπορεί να πάει σε σταθερές επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Δεν πρόκειται να ξαναμοιραστεί. Σωστό είναι αυτό, κύριε Κουτρουμάνη μου. Έτσι είναι.
Όχι, θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Ναι, δηλαδή, και δεν θα του κάνει αύξηση μισθού. Αυτό δεν είπαμε ότι θα κάνει αύξηση μισθού. Θα μοιράσουν 700 εκατομμύρια. Δεν είπαμε ότι θα μοιράσουμε σε αυτού του ανθρώπου. Τώρα, πόσο αναλογεί στον καθένα, 100, 150, 80. Θα το δούμε. Εδώ πέρα, ένα λεπτάκι. Αυτό το οποίο όμω πρέπει να. Δεν θα αλλάξει η ζωή του με αυτά. Μα εμεί δεν είπαμε. Δεν θα αλλάξει η ζωή κανένα. Εμεί είπαμε ότι από μια άσκηση ζωή του, εάν αυτέ οι πολιτικέ, συγγνώμη κύριε Μιχαλάκη, αν είναι στοχευμένε. Ειδικά στις ομάδες εκείνες οι οποίες έχουν ναι, περισσότερο. Γιατί λέμε για τους χαμηλοσυνταξιούχους και συμφωνώ απόλυτα ότι έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις, αλλά